Αν κάποιος προσεγγίσει το τεχνικό πρόγραμμα σαν ένα κατάλογο τεχνικών έργων, απλώς, νομίζω ότι θα είναι πολύ ευτυχισμένος, αλλά τζάμπα ευτυχισμένος. Το ίδιο ευτυχισμένος θα αισθανόταν και με τα τεχνικά προγράμματα που πέρασαν και με την προηγούμενη διοίκηση του Μπουτάρη και με την προηγούμενη διοίκηση του Παπαγεωργόπουλου. Κανένα έργο δεν είναι κακό. Το ερώτημα είναι τα έργα τα οποία επιλέγονται και κάτω από τους όρους που επιλέγονται, τι ακριβώς προχωράνε και τι αφήνουν στην άκρη. Δεύτερον, ποιες ανάγκες και ποιανών ανάγκες εξυπηρετούν. Αν δηλαδή κάνουν την πόλη πιο ελκτική για τους επενδυτές, όπως λέμε, ή την κάνουν πιο βιώσιμη, μια λέξη που πολύ φοριέται τώρα τελευταία, την κάνουν πιο φιλική για τους κατοίκους σε όλες τις περιοχές της. Αν δηλαδή η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια ή και τι προβλέπεται να γίνει, θα μπορέσει να πάει καλύτερα για το λαό της. Έτσι λοιπόν, αν το δούμε ξεχωριστά κάθε έργο, θα πούμε εντάξει, καλά είναι αυτά. Αν δούμε όμως και το συγκρίνουμε με τις πραγματικές ανάγκες, θα δούμε ότι βρίσκεται πολύ μακριά από αυτές. Εμείς ποια κριτήρια βάζουμε για ένα τεχνικό πρόγραμμα? Πρώτα απ' όλα, ποια έργα, σε ποιες περιοχές, ποιοι ωφελούνται και πόσοι ωφελούνται από αυτά. Η πλειοψηφία ή η μειοψηφία. Το δεύτερο είναι ποιοι κατασκευάζουν τα έργα. Άρα και κερδίζουν. Και το τρίτο και τελευταίο είναι ποιος πληρώνει. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το τελευταίο. Οι πηγές χρηματοδότησης, όπως αναφέρονται και στο τεχνικό πρόγραμμα, συνεχίζουν να βαραίνουν κατά κύριο λόγο το λαό κάθε Δήμου, άρα και της Θεσσαλονίκης, είναι κεντρική αυτή εδώ η πολιτική, μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και μέσα από τον τραπεζικό δανεισμό που έρχεται να πληρωθεί και μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Ξεπερνάει το μισό τα 100. Στην πραγματικότητα, για να γίνει πιο λιανό και σε όσους μας ακούνε σε αυτή την αργοπορημένη ώρα, στην πραγματικότητα καλείται ο λαός της οποιασδήποτε πόλης, άρα και της Θεσσαλονίκης, να ξαναπληρώσει για τις ίδιες ακριβώς ανάγκες για τις οποίες πλήρωσε με τον φόρο του στο κεντρικό κράτος, να ξαναπληρώσει για τις ίδιες ανάγκες και στην πόλη του. Γιατί το κράτος έκοψε τη χρηματοδότηση με τους θεσμοθετημένους πόρους της τοπικής διοίκησης και καλεί πλέον είτε σε ιδιωτικοποιήσεις, είτε σε αύξηση τελών κτλ. Θα δούμε για τις μειώσεις των τελών που έγιναν προχθές. Το κράτος συνεχίζει να παραμένει στη μειοψηφία των χρηματοδοτήσεων. Και εδώ πρέπει επιτέλους αυτός εδώ ο διαχωρισμός να παραμείνει πραγματικά μόνο σε ένα τεχνικό επίπεδο, γιατί στην ουσία του είναι ότι από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται οι χρηματοδοτήσεις των έργων, τις έχει πληρώσει ο λαός. Είτε στο κράτος με την κεντρική εφορία, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα περίφημα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συμμετέχουν στο τεχνικό πρόγραμμα, το έχει πληρώσει επίσης μέσα από την εφορία του, την κεντρική, το έχει πληρώσει μέσα από το ΦΠΑ, το πληρώνει κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, σε οποιαδήποτε συναλλαγή του, καθώς όπως είναι γνωστό, μέρος του ΦΠΑ πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον προϋπολογισμό της. Μέρος ξαναγυρίζει από αυτά προς τα πίσω. Και για τους δικούς της λόγους. Άρα λοιπόν το ζήτημα που μπαίνει και σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, ότι δηλαδή κινούμαστε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων των οικονομικών του Δήμου, κάτι που επαναλαμβάνει ακριβώς την ίδια έκφραση που είχε και το τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης διοίκησης, έτσι το έλεγε, στην πραγματικότητα τι κάνει? Νομιμοποιεί αυτή την κλοπή που γίνεται και που πλέον παγιώνεται, γίνεται καθεστώς από την παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων της τοπικής διοίκησης από πλευράς του κράτους, για να πάνε πού? Σε επενδυτές, σε προνόμια κτλ. Και τα πληρώνει ο λαός. Ποιοι κατασκευάζουν? Με βάση το πρόγραμμα που έχουμε στα χέρια μας, οι υπηρεσίες του Δήμου, που ως γνωστόν συνεχώς απαξιώνονται, φεύγει κόσμος στη σύνταξη, δεν αναπληρώνονται, υπάρχουν οι γνωστές απαγορεύσεις κτλ. Αν σημείωσα καλά, τα μοναδικά έργα που γίνονται με αυτεπιστασία, όπως μάθαμε να λέμε, είναι 4-5 μελέτες από την υπηρεσία σε σχέση με κάποια έργα.
Αυτό είναι όλο. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ουσιαστικά κατά 100% πηγαίνουν σε εργολάβους και στα κέρδη τους. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει παντού. Τελευταίο, ποια έργα και ποια έχει ανάγκη ο λαός. Κοιτάξτε λίγο, και αναμόρφωση Αριστοτέλους καλή είναι. Και το ντεκ στην παραλία καλό είναι. Και η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου καλή είναι. Και τα πράσινα δώματα καλά είναι. Είναι όμως η πρώτη ανάγκη. Ακούστηκε πριν από κάποιον συνάδελφο και συμφωνώ μαζί του. Καλή ενεργειακή αναβάθμιση. Τι γίνεται όμως με το ζήτημα της προστασίας των σχολείων, της αντισεισμικής προστασίας, σε μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στο σεισμό. Είναι κυριολεκτικά προκλητικό, όσο ήταν και στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης διοίκησης, σε μια τέτοια πόλη, βέβαια παντού υπάρχει το ζήτημα, για την αντισεισμική προστασία των μαθητών, χιλιάδων μαθητών, να διατίθενται 24.000 ευρώ σε ένα συνολικό πρόγραμμα για τη σχολική στέγη γύρω στα 7 εκατομμύρια. Που βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι το καταλαμβάνουν οι συντηρήσεις. Όχι το να προσπαθήσουμε να πάρουμε σαν Δήμος κάποιο οικόπεδο, να παροτριωθεί, να προχωρήσουμε τη δημιουργία νέων σχολείων, ώστε να μην έχουμε τις σημερινές συνθήκες εκπαίδευσης. Το ίδιο συμβαίνει και μετά την πλημμυρικά. Σήμερα βρέχει στη Θεσσαλονίκη και άκουσα κάποιον συνάδελφο να λέει ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Αντιπλημμυρικά έργα μηδέν. Αθλητισμός. Συντηρήσεις 110.000. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε ένα προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων. Πολιτισμός, μηδέν. Λείπει εντελώς. Στα κινητήρια, στον πολιτισμό, δήμαρχε. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει πολιτιστικό κέντρο, ας πούμε, για παράδειγμα, σε κάποια περιοχή αυτό. Στα κινητήρια. Πάρα πολλά λεφτά. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κονδύλι το οποίο συνέχεια γεμίζει και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Ναι, δήμαρχε, ας μειωθούν τα τέλη. Ας μειωθούν τα τέλη, είναι τρομακτικά. Ακόμα και για να τα πεις. Παιδική χαρά είναι σωστή η επιλογή της Ροτόντα σε μια τόσο κρίσιμη περιοχή, αλλά από εκεί και πέρα μηδέν. Τίποτα άλλο. Απλώς συντηρήσεις. Τελευταίο, παιδική σταθμή. Εξαιρετικά μικρό το κονδύλι. Μπροστά στον κίνδυνο που υπάρχει από τις προηγούμενες διοικήσεις και τα λοιπά, να κλείσουν, επειδή δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς, να κλείσουν πολύ παιδική σταθμή και να οδηγηθούν οι οικογένειες στους ιδιώτες. Συμφωνώ με κάποιον προλαλήσαντα και η κατανομή στις γειτονιές δείχνει βαθιά ταξικότητα. Το δεύτερο διαμέρισμα, το πιο υποβαθμισμένο, συνεχίζει και θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με το κέντρο της πόλης που ελκύει και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Κατά την άποψή μας, είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που συνδεδεμένο και με τον προϋπολογισμό που θα έρθει είναι μια ταξική επιλογή. Δεν μπορεί κανένας να λέει τι να κάνουμε, μας έβαλε αυτά τα όρια η κυβέρνηση και η σημερινή και η προηγούμενη. Τη στηρίξατε και συνεχίζετε να τη στηρίζετε. Με αυτή την έννοια, το ζήτημα των αναγκών που εκφράζονται και μέσα από τα τεχνικά προγράμματα, πρέπει να το αναλάβει ο ίδιος ο λαός με την οργάνωσή του, με τη διεκδίκησή του, με τη μαχητικότητά του, με τη διεκδίκηση αυτά που του ανήκουν.